Εκεί όμως είναι ο Μουσερής. Παπα-Νικολάου τσιμπάει την μπάλα, αλλά εκεί που πάει είναι μόνο παίκτης του Παντραϊκού. Και ο Νίκος Τσάμις βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον Παντραϊκό, που πάει ο Καμινιώτης να το εκτελέσει. 8 λεπτά με το δικό μας το χρονόμετρο για να τελειώσει το παιχνίδι. Πάντα 0-0. Τσάμπρας. Τσάμπρας κρατάει και παίρνει και το φάουλ από τον Αχαγιώτη. Ενώ υπάρχει η ένταση και νεύρα στο γήπεδο των Λεϊκανών μεταξύ Αχαγιώτη και Τσάμπρα. Ο 83ο λεπτό, πάντα στο 0-0, Ηλιακός Παντραϊκός, και ο Βαγγέλης Παπα-Νικολάου ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ, φέροντας πάρα πολύ κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παντραϊκού. Πολλά σπροξήματα. Παπα-Νικολάου στο φάουλ, εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά και η μπάλα είναι κόρνερ, κεφαλιά από τον Τσάμπρα. Η κεφαλιά του Τσάμπρα βρήκε νομίζω στον Ζαμπαντιώτη και έχει βγει κόρνερ. Όχι, ο Ζαμπαντιώτης είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Είναι στον Λάζαρη και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Ηλιακό, το πρώτο στο δεύτερο μήχρονο. Με τον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Νικολάου στο κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι δεν είναι καλό. Ο Τσόλακας διώχνει. Ο Κλαμπάνος παίρνει την κεφαλιά. Και τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω ο Ηλιάκος. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ο Ανδρούτσος δεν προλαβαίνει την μπάλα, έχει περάσει πλάγιο. Και έτσι σταματάει αυτή η επιθετική ενέργεια που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει ο Παντραϊκός. Και τώρα Κλαμπάνος. Κράγκαρης πέφτει στο έδαφος από το φάουλ της Αμπαντιώτη που σφυρίζεται αμέσως από τον Γκόνο. Και σε λίγα λεπτά, ίσως και σε δευτερόλεπτα, ο Κώστας Αγγελάτος θα αποτελέσει την τρίτη και τελευταία αλλαγή του προπονητικού team του Ηλιάκου. Κολοσκόπησε την κεφαλιά. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί ο Λάζαρης. Και τώρα ο Κράγκαρης από αριστερά, η μπαλά έχει περάσει πλάγιο για τον Παντραϊκό. 85 λεπτά. Πάντα στο 0-0 και έχουμε την αλλαγή. Ο Αγγελάτος θα περάσει στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ακούτε και εσείς, φίλες και φίλοι, τα χειροκροτήματα και σε αυτή την τρίτη αλλαγή. Ενώ όποτε κάνει αλλαγή το προπονητικό team της ομάδας του Ηλιακού, αμέσως απαντάει ο κύριος Κυριακόπουλος. Τώρα φωνάζει κοντά του, να δούμε ποιον παίκτη, για να κάνει και αυτό στην τρίτη του αλλαγή. Θα περάσει σε λίγο. Θα δούμε ποιος. Φοράει το ίδιο νούμερο στην φόρμα με τον Βότσικα, το 16. Τώρα θα δούμε. Λάθος από τον Μουσερή. Σηκώσε πάρα πολύ ψηλά την μπάλα. Ο Καμινιώτης πήρε την κεφαλιά. Ο Ανδρούτσος δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Την πήρε και ο Τσάμις, ο οποίος έχει χτυπήσει κιόλα. Τον πάτησε ο Ανδρούτσος. Φάουλ που κάνει ο Ζαμπαντιώτης. Επάνω στον Ηρακλή, τον Παντσόπουλο. Θα περάσει σε λίγο ο Μπαλογιάννης. Στον αγωνιστικό χώρο να δούμε σε πιανού τη θέση. Για να κλείσει και να κλείσουν έτσι οι αλλαγές και για τον Παντραϊκό. Εδώ ζητάνε άλλη μπάλα. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Θανάση τον Γκράγκαρη. Βγάζουν την μπάλα από την περιοχή του με τον Κολοσκόπη, οι παίκτες του Παντραϊκού. Δεν προλαβαίνει ο Τσόλακας.
Το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό, που εκτελείται γρήγορα. Και θα στον Γκράγκαρη, ενώ έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει. Και θα γίνει τώρα η αλλαγή. Στο 87 η αλλαγή αυτή, θα περάσει ο Μπαλογιάννης. Και φεύγει ο Ανδρούτσος με το νούμερο 10. Στη θέση του Ανδρούτσου λοιπόν περνάει ο Μπαλογιάννης στα τελευταία αυτά 3 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Ολοκληρώθηκαν και οι τρεις αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Ένα γέμισμα που γίνεται τώρα. Βγαίνει ο Κυριακούλης, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, αλλά ο Μανδρίτης του κάνει το φαουλ. Το 0-0 παραμένει, η αγωνία κορυφώνεται. Αφού απομένουν 2 λεπτά για την κανονική διάρκεια του τέλους. Και βέβαια υπάρχουν και οι καθυστερήσεις που δεν ξέρουμε ο κύριος Γκόνος πόσο θα κρατήσει. Βέβαια έχουμε και τις 6 αλλαγές. Έχουμε λοιπόν τον τραυματισμό του Θοδωρή του Κυριακούλη, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, του προσφέρονται πρώτες βοήθειες. Τίποτα το ιδιαίτερο, φίλες και φίλοι της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν θα εντυπωσίασε τους χίλιους και πλέον φίλους του Ηλιακού αλλά και του Πατραϊκού που βρέθηκαν στο σημερινό παιχνίδι για να απολαύσουν τις δύο πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος, τον Πατραϊκό που έχει 25 βαθμούς και τον Ηλιακό με 17. Συνέχεια στο παιχνίδι, μόνο δύο καλές φάσεις, το 50 και στο 60 με τον Σταύρο τον Άστο από πλευράς Ηλιακού, είχαμε σε ολόκληρο 90 λεπτό. Ο Τσάμις εκεί έκανε παραλίγο να κάνει το λάθος, ο Αχαγιώτης διώχνει μακριά σε ένα χώρο που η μπάλα φτάνει στον Μουσερή. Λάθος, Ζαμπαντιώτης, Καμινιώτης, Μπαλογιάννης για τον Μιλάτο. Μιλάτος για τον Βότσικα, είναι σε θέση offside ο Μιλάτος που σφυρίζεται αμέσως και με το δικό μας το χρονόμετρο φτάσαμε στο 90 λεπτό. Από εδώ και πέρα παίζουμε τις καθυστερήσεις σε ένα παιχνίδι με νεύρο μεν, αλλά χωρίς τις μεγάλες φάσεις, χωρίς να ξεσηκώσει την κερκίδα για κάποια καλή ενέργεια, μόνο σε δύο φάσεις, το 50 και στο 60, όπου ο Σταύρος ο Νάστος έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Πάντως το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα παίξουμε τις καθυστερήσεις που πρέπει να είναι περίπου στα 4 λεπτά. Μουσερής κάνει το λάθος. Προσπαθεί εκεί ο Κράγκαρης. Μπάλα φτάνει στον Πανουτσόπουλο που κρατάει. Κάνει το λάθος όμως. Η μπάλα δεν έφτασε στο Μουσερή. Έρχεται ο Μουσερής όμως να κλέψει πολύ ωραία. Μια παλιά του Τσάμι δυνατή, πολύ δυνατή για τον Κράγκαρη. Πάντως και οι δύο ομάδες δείχνουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν με αξιώσεις μπροστά στην αιστεία των αντιπάλων τους και πιστεύω ότι αυτό το 0-0, αν παραμείνει μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, θα είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα για τις δύο ομάδες. Και τώρα ο Κολοσκόπης θα επαναφέρει την μπάλα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο των Λιχιανών. Ηλιακός, Πατραϊκός 0-0. Και τώρα Κλαμπάνος. Ο Κλαμπάνος που κρατάει την μπάλα, την ανοίγει πολύ, την χάνει και τώρα την μπάλα παραμένει στους παίκτες του Ηλιακού που κερδίζουν ένα πλάγιο. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, ο ίδιος. Ναι, πηγαίνει ο Κλαμπάνος να το εκτελέσει. Ένα φάουλ που δεν το δίνει ο διαιτητής και η μπάλα φτάνει στον Ανδρέα τον Τριφωνόπουλο.
Πλησιάζουμε το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάντα 0-0. Λάθος από τον Γκράγκαρη για τον Μουσερή. Δεν είναι ο Γκράγκαρη, συγγνώμη. Ο Αγγελάτος ήταν αυτός που έκανε το λάθος και σε λίγα δευτερόλεπτα ίσως ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. Έληξε! Πράγματι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γκόνος σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0 από τον Χρήστο τον Κουλουρά που ήταν στην κάμερα και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στην περιγραφή του αγώνα. Ευχές για να χαρούμενο βράδυ. Γεια σας. Ερωμήνα, πνοή χειμώνη. Ήδη τώρα ο Ηλιακός Λεχενών θα κάνει την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο σε λίγο. Να σας πούμε, πριν από αυτό το παιχνίδι, ο Ηλιακός Λεχενών έχει 28 βαθμούς, ο Ακανονικός έχει 24. Να σας πούμε ότι το πρωί είχαν παίξει Αιωλικός Αχαϊκή. Το τελικό αποτέλεσμα 3-0 κέρδισε ο Αιωλικός, ο τελευταίος της κατηγορίας. Ενώ, για όσους δεν γνωρίζουν, την προηγούμενη Τετάρτη είχε ξεκινήσει η αγωνιστική αυτή, η 16η, με το παιχνίδι Πατραϊκού Ελαιόφυτου, το 3-1. Γιατί αυτό το παιχνίδι ήταν στο προπό. Σε λίγο θα κάνει την είσοδο της και η ομάδα του Ακανονικού. Να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο τοπικός Ακανονικός αγωνίζεται με τους Καλομύρη, Αλεξανδρή, Μπανάκα, Χούσο, Λαβράνο, Παστρωμά, Ταράση, Πιτσικόκο, Δάρλα, Σπαΐ, Κωνσταντίνου. Και στον πάγκο κάθονται οι Σαλτογιάννης, Γιοργαλής, Ρούτσης, Γελαδάρης, Καζάκος, Καραπάνος και Ρούτσης. Μοναδικός απώντας ο Καρακώστας, ο οποίος έχει συμπληρώσει τις κίτρινες κάρτες και έτσι δεν αγωνίζεται σήμερα με τον αντιμέτωπο με τον Ηλιακό Λεχενών. Βλέπετε τις δύο ομάδες. Ο Ηλιακός Λεχενών κατεβαίνει στο αγωνιστικό χώρο με τον Τριφωνόπλο, Μουσερή, Κλαμπάνο, Μουζή, Κράγκαρη, Τσάμι, Κράγκαρη, Θανάση, προηγούμενος συναδελφός του Χρήστος, Πανουτσόπλο, Νάστο, Καραθανάση, Αρχιμανδρίτη. Στον πάγκο κάθονται Κοτίνης, Μπίκος, Τσάμπρας, Προβής, Αγγελάτος, Καλαμαράς. Διαιτητικό τριό, το οποίο είναι από την Αργολίδα, διαιτητής είναι ο κύριος Νάσκος με βοηθούς του τον κύριο Καϊόγλου και τον Χρόνη. Ενώ όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο αγώνας, να σας πούμε ότι οι συνθήκες είναι αντίξωες. Υπάρχει ένα πυκνό σύννεφο, το οποίο κάλυπτε πριν από την έναρξη του αγώνα το γήπεδο. Βέβαια, στην συνέχεια και στην περιγραφή μας, σίγουρα θα έχετε κι εσείς το ίδιο πρόβλημα. Δεν θα βλέπετε όπως και εμείς το σύννεφο πότε έρχεται και πότε φεύγει. Το καλό είναι ότι φυσάει, ενώ τώρα ξεκίνησε ο αγώνας, φυσάει και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το πρόβλημα με το σύννεφο αυτό που υπάρχει. Είναι ένα υψόμετρο περίπου στα 1000 μέτρα. Και το παιχνίδι λοιπόν ξεκίνησε με τον Ηλιακό Λεχενών και τον Πανουτσόπλο. Τώρα να έχει την μπάλα, να κάνει το λάθος, να παίρνει ο Αλεξανδρής να δίνει μπροστά. Και τώρα στην επίθεση η ομάδα του Ακανονικού με τον Σπαϊ. Ο Σπαϊ που παίζει από πέρυσι, είναι και περσινός παίκτης στην ομάδα. Και τώρα Κλαμπάνος, ο Ηλιακός μπροστά. Προσπαθεί να περάσει. Κλέβουν όμως οι του Ακανονικού. Η μπάλα φτάνει στον Τριφωνόπουλο. Ο Τριφωνόπουλος με την μπάλα περιμένει τους συμπαίκτες του να περάσουν στην μεσαία γραμμή. Ο Ηλιακός Λεχενών που έχει 4 απουσίες, Γουρδούπης, Πίτας, Λάτας, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους δεν ήρθαν σήμερα στις φυτιές. Ενώ ένα δυνατό σουτ τώρα, η μπάλα περνάει out, το σουτ ήταν από την Ηρακλή τον Πανουτσόπουλο. Λέγαμε για τις απουσίες λοιπόν του Ηλιακού, δεν είναι ακόμα στην ομάδα ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος συνεχίζει να έχει προβλήματα τραυματισμού. Αυτά για τις δύο ομάδες. Να σας πούμε ότι πρώτη σκόρες για την ομάδα του Ακανονικού είναι ο Κυριαστής με 5 γκολ και ο Δάρλας με 4 γκολ. Στον πρώτο γύρο οι δύο ομάδες άνοιξαν την αυλαία του πρωταθλήματος, ενώ τώρα είναι μπροστά η ομάδα του Ακανονικού. Μια προθυμένη παλιά, το σουτ από τον Αλεξανδρή, κολλάει μπάλα και τελικά διώχνουν οι του Ηλιακού Λεχενών μακριά. Η πρώτη επίθεση στα καρέ της εστίας Τριφωνόπουλου από την ομάδα του Ακανονικού με τον Αλεξανδρή. Τώρα προσπαθεί με τον Πιτσικόκο, ο οποίος ήρθε από το Ελόφυτο στον Ακανονικό. Αλεξανδρής και πάλι έδωσε για τον Δάρλα. Η παλιά είναι για τον Κωνσταντίνου και τελικά έχουμε, εμείς παρακολουθούμε από χαμηλά το παιχνίδι, πρέπει να είναι πλάγιο γιατί είναι μπροστά το κτίριο που βρίσκονται τα αποδυτήρια. Ναι, έκανα πλάγιο. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Κωνσταντίνου, ο οποίος προσπαθεί και να βγάλει τη σέντρα, δεν μπορεί.
Έχουμε νέο πλάγιο για τον Ακαρνανικό. Στον πρώτο γύρο λοιπόν το παιχνίδι το είχε κερδίσει ο Ηλιακός Λεχεδόν με 1-0. Και πάλι περνάει ο Κωνσταντίνου πολύ ωραία από τον Κλαμπάνο. Έρχεται όμως να διώξει. Βασίλη! Ο Ηρακλής ο Παναθόπουλος σε κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Ακαρνανικού. Τελείται το κόρνερ. Κεφαλιά από τον Νάστο που είχε γυρίσει πίσω. Γέμισμα από τον Σπαΐ. Πέφτει εκεί στο έδαφος και κερδίζει το φάουλ ο Μπιτσικόκος, ο Βαγγέλης ο Μπιτσικόκος, έξω από την μεγάλη περιοχή του Τρυφωνόπουλου, σε ένα δύσκολο σημείο για τον Ηλιακό Λεχενών αυτό το φάουλ που κέρδισαν οι παίχτες του Ακαρνανικού με τον Βαγγέλη τον Μπιτσικόκο. Και φέρνει όλο τον κόσμο μέσα στην μεγάλη περιοχή του Τρυφωνόπουλου να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Είναι πάρα πολλοί παίχτες πάνω στην μπάλα από πλευράς Ακαρνανικού. Με το νούμερο 10 εκεί είναι ο Σπαΐς. Είναι δίπλα ο Μπιτσικόκος. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Σπαΐς στείλει την μπάλα. Ο Σπαΐς το εκτελεί. Δοκάρει μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται. Στη συνέχεια δεν μπορεί. Νέα ο σουτ και είναι το γκολ. Είναι το 1-0 για τον Ακαρνανικό. Σε μια φάση διαρκείας όπου κοιμήθηκε εκεί η άμυνα του Ηλιακού. Και αν δεν κάνω λάθος το γκολ το έχει πετύχει με το νούμερο 3. Πρέπει να είναι ο Μπανάκας αυτός που πετυχαίνει τον γκολ. Ο Μπανάκας λοιπόν το γκολ για τον Ακαρνανικό πολύ γρήγορα με την συμπλήρωση των 3 λεπτών. Ο Ακαρνανικός λοιπόν προηγείται του Ηλιακού με 1-0 και είναι και πάλι στην επίθεση. Προσπαθεί να περάσει μια προθυμένη παλιά για τον Αλεξανδρή από τον Μπιτσικόκο. Αλλά κλέβουν εκεί του Ηλιακού. Έτσι λοιπόν ο Ακαρνανικός προηγείται στο σκορ με 1-0 από το 3ο λεπτό. Χάρη στον γκολ πέτυχε ο Μπανάκας αφού πήρε το rebound από το δοκάρι που είχε ο Σπαΐς από το απευθείας χτύπημα φάουλ. Τώρα ο Τρυφωνόπουλος μια μπαλιά μπροστά, βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Γιώργος ο Καλομύρης που ήρθε από το Αγερσανή Ανάξου το Δεκέμβρη. Έγινε το λάθος από τον Παντσόπουλο και τώρα μπροστά με τον Αλεξανδρή, τον Κώστα τον Αλεξανδρή, παίχτη του Ελαιόφυτου μέχρι πέρυσι. Έγινε το λάθος. Κλαμπάνος Παντσόπουλος με το κεφάλι για τον Κλαμπάνο, η μπάλα είναι για τον Ακαρνανικό. Και ετοιμάζεται ο Αλέξης ο Κωνσταντίνου να το εκτελέσει. 5 λεπτό στο δημοτικό στάδιο των Φοιτιών. 1-0 προηγείται από το 3ο λεπτό ο Ακαρνανικός. Ένα δυνατό σουτ, είναι καλό. Και διώχνει ο Τρυφωνόπουλος την τελευταία στιγμή. Ένα δυνατό σουτ από τον Δημήτρη τον Δάρλα, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας με 4 γκολ. Να λοιπόν που ο Ακαρνανικός έχει τις ευκαιρίες, έχει πετύχει και τον γκολ από το 3ο λεπτό με τον Μπανάκα και προηγείται στο σκορ του Ηλιακού Λεχενών. Είναι μπροστά τώρα με τον Κωνσταντίνου, μια προθυμένη παλιά για τον Δάρλα. Εκεί τον κλείνει όμως πολύ έξυπνα ο Αντώνης ο Μούζης και η μπάλα περνάει out. Δίνοντας έτσι ανάσες στην άμυνα του Ηλιακού Λεχενών. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κατεβάζει ο Ηρακλής ο Παντσόπουλος για προωθημένη παλιά για το επιθετικό δίδυμο της ομάδας του Θανάση τον Κράγκαρη και τον Σταύρο τον Άστον. Δεν φτάνει μπάλα ποτέ όμως σε αυτούς αφού ελέγχουν ή του Ακαρνανικού. Για προωθημένη παλιά ο Μουζής εκεί ελέγχει. Θα γυρίσει πίσω, όχι. Καθυστερεί. Τον κλείνει εκεί πολύ ωραία ο Τάσης ο Σπαΐς και κλέβει την μπάλα. Σπαΐς θα μπει με στη μεγάλη περιοχή. Κλείνεται για τον Χρήστο τον Κράγκαρη. Σπαΐς θα βγάλει και τη σύρτη σέντρα αλλά θα διώξουν οι του Ηλιακού με τον τζάμι μακριά. Δεν μπορεί ο Καραθανάσης, ένα δυνατό σου την μπάλα out. Έκανε το λάθος εκεί ο Καραθανάσης, το εκμεταλλεύτηκε πολύ έξυπνα ο Βαγγέλης ο Μπιτσικόκος. Τελικά η μπάλα πέρασε out και ζητάει άλλη μπάλα ο διαιτητής, ο κύριος Νάσκος, θεολόγος στο επάγγελμα. Από το Άργος. Και τώρα οι παίκτες του Ηλιακού Λεχενών θα επαναφέρουν την μπάλα με τον αρχηγό του, τον Χρήστο τον Κράγκαρη, ο οποίος επανέρχεται ύστερα από την τιμωρία του, όπως και ο Αρχιμανδρίτης με το νούμερο 11.
Αλλά όπως είπαμε, απουσιάζει σήμερα ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου. Ο Νάσος μια προθυμένη παλιά για τον Πανάκα, ο Κωνσταντίνου, συγγνώμη, για τον Κλαμπάνο. Ο Κωνσταντίνου εκεί πήγε να διώξει μπάλα, βρήκε πάνω στο σώμα του Βασίλη του Κλαμπάνου και πέρασε πλάγιο για τον Ακαρνανικό. Ο ίδιος ο παίκτης που το κέρδισε, ο Κωνσταντίνου δηλαδή στο πλάγιο. Για το κεφάλι του Αλεξανδρία, αυτός πιο πίσω, πολύ ωραία βρίσκει εκεί έξυπνα τον Δάρλα. Προσπαθεί ο Κλαμπάνος, δεν μπορεί, φάουλ υπέρ του Ηλιάκου. Ένα φάουλ που κάνει ο Μπιτσικόκος. Πολλοί παίκτες ήρθαν σήμερα στον φέτος στον Ακαρνανικό. Θα τα πούμε σε λίγο σε κάποια διακοπή για να δούμε αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει τώρα ο Ηλιακός Λεχενών από αριστερά και ετοιμάζεται να το εκτελέσει όπως όλες τις μενές φάσεις ο Χρήστος Κράγκαρης. Το εκτελεί, κεφαλιά εκεί από τον Μουζή, προσπαθεί εκεί ο Νάστος, δεν μπορεί, διώχνουν οι του Ακαρνανικού σε ένα χώρο που κινείται ο Πανουτσόπουλος. Κάνει το λάθος ο Πανουτσόπουλος και στην κόντρα τώρα προσπάθησε να βγει ο Ακαρνανικός αλλά έκλεψε εκεί ο Τσάμις. Και τώρα Καραθανάσης ανοίγει πολύ την μπάλα, δεν θα την προλάβει. Την πρόλαβε τελικά. Την πρόλαβε. Να και ο ήλιος που κάνει την εμφάνισή του εδώ στο γήπεδο των φοιτιών. Αρχιμανδρίτης, καλή παλιά για τον Καραθανάση. Αυτός προσπάθησε με τη μία, αλλά αυτό που κατάφερε είναι να βγάλει την μπάλα εκτός γήπεδου. Είναι out. 8 λεπτό στο δημοτικό στάδιο των φοιτιών.